Καλωσορίσατε σε ένα ακόμα βίντεο εδώ πέρα στο κανάλι μου στο YouTube. Λίγο διαφορετικά από τα άλλα. Βλέπετε ότι κάνω screen record και παράλληλα με βλέπετε κιόλας στην κάμερα. Είναι κάτι που το σκεφτόμουν πάρα πολύ καιρό αυτό. Ωστόσο, για να μείνουμε επί του θέματος και να μην πλατιάζουμε, σας έχω προτείνει παλαιότερα και πολλές φορές, ειδικά στο TikTok όσοι με παρακολουθούν και στο YouTube και στο Instagram, αν θέλετε να βγάλετε χρήματα στο χρηματιστήριο, η καλύτερη μέθοδος που μπορείτε να ακολουθήσετε είναι οι μακροχρόνιες επενδύσεις και συγκεκριμένα στον SP500. Ειδικά εδώ πέρα σε αυτό το βίντεο που σας είχα πει, διαχρονικές επιλογές, 2+1 μετοχές για να γίνεις εκατομμυριούχος. Αυτό που είχα πει είναι ότι πρέπει να επενδύσετε σε ETF του SP500 ή του Αμερικανικού χρηματιστήριου. Λίγο τεκαβλέ όμως για κάποιους αυτό, καθώς όλοι όταν ασχολούμαστε με το χρηματιστήριο το πρώτο πράγμα που σκεφτόμαστε είναι λεφτά, θέλω να βγάλω άμεσα χρήματα. Τι μπορούμε να κάνουμε φίλοι μου? Λοιπόν, εδώ πέρα φίλοι μου, αυτό εδώ πέρα που βλέπουμε είναι η απόδοση του SP500. Βλέπετε εδώ πέρα φίλοι μου SP500 τι απόδοση έχει όλο τον χρόνο από τότε που εμφανίστηκε αυτός ο δείκτης το 1982 περίπου. Βλέπετε την απόδοση του εδώ πέρα την τελευταία πενταετία, 94%, και πάμε να δούμε τώρα τι καλύτερη επιλογή έχουμε. Nasdaq φίλοι μου. Μια φορά φίλοι μου τυχαίνει να ψάχνουμε κάτι πολύ απλοϊκό και να χανόμαστε στην υπερπληροφορία. Αν δείτε φίλοι μου, ο Nasdaq το 1982 και αυτός όταν ξεκίνησε είχε 7.000%, 7.400% απόδοση όλο τον χρόνο, ενώ ο SP500 3.700. Πολύ καλύτερος ο Nasdaq. Την πενταετία έχουμε 146%. Και εδώ τι έχουμε? 94%. Το βλέπετε φίλοι μου. Αλλά αυτό φίλοι μου σημαίνει όμως ότι ο Nasdaq είναι πολύ περισσότερο ευμετάβλητος. Δηλαδή πέφτει πιο εύκολα, σημειώνει μεγαλύτερες μειώσεις. Είναι πιο ρίσκη η επένδυση. Αναφέρεται σε πιο επιθετικά χαρτοφυλάκια, δηλαδή αν θέλεις να επενδύσεις ξεκάθαρα στον Nasdaq πρέπει να σκεφτείς ότι ενδεχομένως να σου πάρει και καιρό να ανακάμψεις έπειτα από μια μεγάλη χασούρα, αλλά μακροπρόθεσμα όπως βλέπεις θα βγεις περισσότερο ανταμοιβμένος αν επενδύεις στον Nasdaq αντί για τον SP500. Πιστεύω αυτή η επένδυση απευθύνεται κυρίως σε άτομα που είναι πιο νεαρής ηλικίας, δεν έχουν και πολλά να χάσουν, δηλαδή και να τα χάσουν έχουν όλη τους τη ζωή μπροστά να δουλέψουν για να βγάλουν ξανά αυτά τα χρήματα πίσω, και όχι τόσο καλή επένδυση για πιο συντηρητικά χαρτοφυλάκια όπως για άτομα που είναι 55-60 χρονών και ετοιμάζονται να βγουν σε σύνταξη. Και αν θέλετε να επενδύσετε φίλοι μου στο Nasdaq, μια πάρα πολύ καλή επιλογή είναι το ETF της Invesco, 3Q εδώ πέρα να θυμάστε. Βλέπετε οι αποδόσεις είναι πάρα πολύ καλές, είναι παρόμοιες με αυτές που έχει, που είδαμε και ο δείκτης του Nasdaq. Βλέπετε εδώ πέρα 182%, αν το ψάξετε την τελευταία πενταετία κάνει full αντικατόπτρηση στον δείκτη του Nasdaq. Θα το βρείτε σε μερικές πλατφόρμες, όχι σε όλες. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για αυτό το θέμα, μπορείτε να με ακολουθήσετε στο YouTube ή να μου στείλετε και ένα μήνυμα στο Instagram. Να μου στείλετε ένα μήνυμα εδώ πέρα στο Instagram, στο president.gr, όπου ανεβάζω πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για χρηματιστήριο και επενδύσεις.